Εγώ θέλω με τη σειρά μου να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτες του νομού. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας μετά την τραγική και καταστροφική οχτάμινη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βιώσαμε και εξακριβώσαμε την πλάνη στην οποία μας παρέσυρε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με την κατάργηση του ΕΜΦΙΑ, τη 13η σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, την κατώτερη σύνταξη στα 750 ευρώ, τη φοβέρα που θα προκαλούσαν στο Eurogroup και στην Τρόικα εμφανιζόμενοι άνευ προγράμματος και στρατηγικού σχεδιασμού παρά μόνο με χουλιουδιανό ύφος. Το μόνο που κατάφερε αυτό το οχτάμινο είναι να μας μάθει καινούργιες λέξεις όπως τα capital controls και τη δημιουργική ασάφεια. Κατάφερε επίσης να φτάσει την οικονομία της Ελλάδας στο ναδύρ και χιλιάδες συμπολίτες μας να φτάσουν στα όρια της πτώχευσης. Λόγω του άμετρου, τυχοδιοκτισμού και της αλαζονίας του, έβλαψε σοβαρά τη χώρα και κατέστη πρόωρα παλιός. Η σύγχυσή του αυτή τη στιγμή είναι εμφανής. Η αδυναμία να κυβερνήσει αποτελεσματικά είναι ξεκάθαρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 μας θυμίζει τη Νέα Δημοκρατία του 2012. Μήπως είναι η άλλη όψη του ίδιου νομισματός? Και εδώ ερχόμαστε εμείς. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εμείς, ερχόμενοι περήφανοι για την ιστορία μας, γιατί ας μην ξεχνιόμαστε, τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως το ΕΣΥ, ο ΑΣΕΠ, το ΔΙΑΒΙΑ, τα ΚΕΠ, όλα αυτά φέρνουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα κάναμε λάθη. Σίγουρα πέσαμε σαν τοπήματα. Το ιστορικό μας όμως ισοζύγιο είναι σίγουρα θετικό. Μάθαμε από τα σφάλματά μας. Σταθεροί στις απόψεις μας και σοβαροί τώρα στην επίτευξη του προγράμματός μας. Δεν υποσχόμαστε τίποτα παραπάνω από το απολύτως εφικτό. Προσπάθεια για καλύτερους όρους, για άμεση εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα ΕΣΠΑ. Να δοθεί η όθηση στην ελληνική οικονομία για να ξαναβρει το κάθε Ελληνόπουλο το χαμόγελό του. Είμαστε εδώ με νέα πρόσωπα, νέο ήθος και νέο ύφος. Ενωμένοι, δημιουργώντας ένα δυνατό κεντροαριστερό μέτωπο, καλώντας όλους τους ομοειδεάτες μας να συμπορευτούμε σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή για μια νέα και πολύ δυνατή Ελλάδα. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη πρέπει να είναι η τρίτη δύναμη, ο τρίτος προοδευτικός πόλος που θα εγγυηθεί τη σταθερότητα την επόμενη μέρα και θα εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συνεργασία με όλες τις δυνάμεις του φιλοευρωπαϊκού τόξου. Η συσπήρωση του χώρου της κεντροαριστεράς είναι εθνική ανάγκη. Καλώ όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της Αργολίδας να γυρίσουν στις ρίζες τους και να κάνουν το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, την τρίτη δύναμη που θα επιβάλλει συνένεση και συνεργασία.